δροσιστική σαλάτα, ό,τι χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι. Και για το μεσημέρι του καλοκαίρι. Ναι, ελαφριά σαλάτα με θαλασσινά. Δροσιστική. Ωραία. Τι θα βάλουμε μέσα στη σαλάτα μας? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε ένα μπολ. Ναι. Θα βάλουμε διάφορα λαχανικά. Τα έχουμε ήδη κόψει στο χέρι για να μην χάσουν τις βιταμίνες. Ωραία, τους. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε. Είναι οχταπόδι. Ξιδάτο. Απαναγία μου, είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Είναι νόστιμο, ωραίο. Το ίδιο και καλαμάρι, το οποίο έχουμε κόψει, να του δώσουμε λίγο σχέδιο. Πώς το και έκανες έτσι αυτό? Είναι, φιλετάρεται, ναι, και το χαράζεις. Χαράζεται και όταν μπει σε ζεστό νερό, ναι, γυρίζει από μόνο του και μας δίνει αυτό το σχήμα. Σε ζεστό νερό. Σε ζεστό Πάρα νερό. Πολύ καλό είναι αυτό, το γιατί ψήνουμε. Είναι πολύ πιο όμορφο να το σερβίρεις έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε τη βινεγκρέτ μας. Είναι από κάρδαμο και εστραγόν. Τέλεια. Από είναι κάρδαμο και εστραγόν. Εσύ την έφτιαξες? Ναι, τη φτιάχνουμε εδώ, όλη η ομάδα, στο Hilton Park. Ωραία. Δεν βάζουμε πολύ, γιατί ναι, μεν είναι ελαφριά, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε τη γεύση των θαλασσινών Σωστό. Στη σαλάτα μας. Δεν θα το γεμίσουμε, βρε παιδί Όχι. μου, σάλτσα και στο τέλος να μην και έχουμε τη γεύση των κάποιος, θαλασσινών. Μπορεί να προσθέσει όσο. Υπέροχα. Ανακατεύουμε. Έχουμε εδώ γαρίδες, έχουμε σολομό. Ναι, τα έχουμε ήδη ψήσει για ευνοϊκούς λόγους. Βέβαια. Βάζουμε τη σαλάτα μας. Είναι λίγο σαν το σος του Κέσσαρ αυτό. Είναι πολύ πιο light. Είναι παρόμοιο, αλλά είναι πιο light. Είναι βινεγκρέτ αυτό. Πολύ ωραία. Το Κέσσαρ είναι πιο μαγιονέζα. Με μαγιονέζες και λοιπά. Ναι. Παίρνουμε τσίκορι. Τι παίρνουμε? Το τσίκορι. Είναι στην οικογένεια των φυλλώδων, φυλλώδη λαχανικών. Παίρνουμε τρία για να διακοσμήσουμε και λίγο τη σαλάτα μας. Α, πολύ ωραία. Κάνουμε και διακόσμηση εκτός από τη μαγειρική μας εδώ πέρα, ε. Γιατί έχει να κάνει και το αμάτι, ναι. Έτσι, για να χορτάσουμε Πρώτα πρέπει. Πρώτα χορτάνει το αμάτι. Βέβαια. Και μετά... Και παίζει πολύ ρόλο, νομίζω, και η παρουσίαση πλέον του φαγητού, Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τα ντοματίνια μας βάλαμε. Να βάλουμε το καπνιστό σολομό, να του δώσουμε και αυτού λίγο. Λοιπόν, τι έχει πάνω, άνηθο? Είναι άνηθος, είναι μαριναρισμένος με άνηθο. Γευστικός. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Και είναι και έτσι γεμάτες οι γεύσεις της σαλάτας και νομίζω ότι είναι και χορταστική. Χορταστική, ακριβώς. Είναι. Ωραία. Και δεν είναι βαριά για τώρα το καλοκαίρι. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είσαι στην παραλία, είσαι στην πισίνα, δεν ξέρεις τι να φας. Αν θέλεις μια σαλατούλα, θέλεις ένα σάντουιτσάκι, δεν θέλεις βαριά φαγητά. Ακριβώς, ακριβώς. Βάζουμε και τις γαρίδες μας και το σολομό. Το σολομό? Ο σολομός είναι φρέσκος σολομός. Τον έχουμε ψήσει στο φούρνο. Ωραία. Δεν είναι σαν τον άλλο σολομό? Όχι, δεν είναι. Είναι φρέσκο σολομό. Έχει αυτός. Ψηθεί μαζί με τις γαρίδες στο φούρνο. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Πολύ εύκολη, πολύ απολαυστική. Ωραία. Παίρνουμε έτοιμα τα χόρτα μας. Το καλύτερο είναι να πίνουμε εμείς, να είναι φρέσκα, να τα κόψουμε στο χέρι. Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα βάλουμε ξύδι όταν μπλένουμε τα χόρτα μας, χάνουν κάποιες έτσι ουσίες? Δεν χάνουν κάποιες αξίες, απλά το ξύδι τα καθαρίζει, ούτε γεύση παίρνουν. Είναι καλύτερα τα πλένουμε με αλατισμένο νερό. Αλατισμένο για να... νερό. Ναι, σε μπόλικο αλατισμένο ωραία, νερό και ώστε να τα ξεπλένουμε καλά. Πάντα τα λαχανικά τα κόβουμε με το χέρι για να μην χάνουν τις θρεπτικές τους. Να τη φας, φυσικά. Πάντα καλώς. Κόβουμε τι με το χέρι. Με το χέρι για να μην χάνουν τις θρεπτικές τους αξίες. Είναι πολύ ωραίο το σος. Ναι, είναι ωραίο και ελαφρύ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να περάσετε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την συνταγή αυτή. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Φεύγω και πάω